Τι παίζει με αυτές τις γνωριμίες από τα social Τελικά Όχι αρχικά Γιατί αρχικά έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές Για τις νέες γνωριμίες Και τα φλερτ Τα αδιέξοδα Και τα ανέξοδα Φίλες και φίλοι χαίρετε Είμαι η Θέκλα Πετρίδου Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube Όπου ασχολούμαστε με πολλά ζητήματα Αλλά και με θέματα σχέσεων. Αυτό το βίντεο θα μπει οπωσδήποτε στο playlist πώς διαχειρίζομαι μια νέα γνωριμία, flirt, dating κτλ. Είναι ένα θέμα με το οποίο έχουμε ασχοληθεί ξανά, αλλά λαμβάνω συνεχώς μηνύματα με παρόμοιο περιεχόμενο. Διαβάζω ένα από όλα αυτά τα μηνύματα. Σας λέω δεν είναι ένα μήνυμα, δεν είναι μεμονωμένο μήνυμα. Είναι η πλειονότητα των μηνυμάτων που λαμβάνω με τέτοιο περιεχόμενο. Καλησπέρα Θέκλα μου. Χαίρετε. Γνώρισα ένα αγόρι από τα social πριν από μια εβδομάδα. Δηλαδή φλερτ μιας εβδομάδος. <Και> Όταν έγινε το πρώτο ραντεβού από κοντά, την επόμενη μέρα, λιγόστευσαν τα μακροσκελή μηνύματα που έστελνε όπως στην αρχή. Μου πρότεινε και δεύτερο ραντεβού μετά από τρεις μέρες και βγήκαμε. Δηλαδή τα παιδιά αυτά έχουν βγει δύο ραντεβού. Γενικά έκτοτε αργούσε να απαντήσει δύο ώρες ή τρεις ώρες. Δηλαδή πριν από τα ραντεβού έστελνε πρώτους, έστελνε μακροσκελή μηνύματα, απαντούσε αμέσως. Μετά από τα δύο πρώτα ραντεβού καθυστερεί. Του ανέφερα ότι για να σε μάθω πρέπει να βγαίνουμε από κοντά. Αυτός μου είπε ότι αυτό μπορεί να δείχνει ότι πιέζεις ή ότι είσαι απελπισμένη. Κόκκινη σημαία και βαράω την κόκκινη καμπάνα. Τι ερώτημα έστειλα στη φίλη νομίζετε. Τέσσερις λέξεις. Δεν κάνατε σεξ, ε. Μου γράφει όχι. Του είπα ότι θέλω να σε γνωρίσω πολύ καλά πρώτα και μετά να προχωρήσω. <laughs> και μετά διερωτάζει φιλενάδα. Γιατί μετά από το πρώτο ραντεβού που δεν του έκατσες. Και μετά από το δεύτερο ραντεβού που δεν το έκατσες Γιατί δεν συνεχίζει να σε φλερτάρει Και γιατί σου κάνει και νέγκινγκ Γιατί όταν σου λέει αν θες να βγαίνουμε για να με μάθεις, αυτό μπορεί να δείχνει ότι πιέζεις, άρα με πιέζεις ή ότι είσαι απελπισμένη. Απελπιστικά διαθέσιμη, όπως λέει και το τραγούδι. Χθε μου είπε ότι θα πήγαινε γυμναστήριο, άρα δεν μπορούσε να βγούμε. Του λέω, εγώ λειτουργώ διαφορετικά, θέλω να περνάω χρόνο με έναν άνθρωπο. Ναι, γιατί εσύ θες να φτιάξεις μία πραγματική σχέση. Αυτός θέλει να πηδήξει. Έχετε διαφορετικά κίνητρα. Έχετε διαφορετικούς στόχους. Του λέω, εγώ λειτουργώ διαφορετικά, θέλω να περνάω χρόνο με έναν άνθρωπο. Πώ θα σε γνωρίσω. Και μου λέει, καλή μου... Δεν γίνεται να πιέζεσαι σε αυτήν την κατάσταση ή η επικοινωνία μας να μην σε καλύπτει. <laughs> πόσο νέκινγκ, πόσο gaslighting γίνεται στο φλερτ και στο dating. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω τόσο το playlist για το νέκινγκ, που το νέκινγκ είναι ένα όπλο ψυχολογικού πολέμου, όπου Μιλάμε και καλά ευγενικά και με καλοσύνη στον άλλο, αλλά στην ουσία του λχώνουμε κακίες, το σφάζουμε τον μπαμπάκι. Και gaslighting είναι ένα άλλο όπλο ψυχολογικού πολέμου, όπου προσπαθούμε να βγάλουμε τον άλλο τρελό και να τον κάνουμε να πιστέψει ότι είναι και τρελό. Και, και τη λέει λοιπόν, καλή μου δεν γίνεται να πιέζεσαι σε αυτή την κατάσταση ή η, η επικοινωνία μας να μην σε καλύπτει. Εσύ ξέρεις καλύτερα, μάλιστα. <laughs> <laughs> απεκδίεται κάθε ευθύνη και τη λέει εσύ πιέζεσαι, δεν γίνεται να πιέζεσαι, δεν γίνεται να μη σε καλύπτει η επικοινωνία μας, τάχα κάνε ό,τι νομίζεις, επειδή εσύ έχεις πρόβλημα, εγώ μια χαρά είμαι, θα πω στο γυμναστήριό μου και το απαντώ λέει η κοπέλα. Όχι, δεν με καλύπτει, να σε καλά και καλή συνέχεια. Καλά του έκανες, του έδωσες τον μπούλο. <laughs> δεν του εξυπηρέτησε στον πουλ, αλλά του έδωσε τον πουλ. που μιλάω έτσι. Και μου γράφει να σε πάντα ευτυχισμένη γιατί το αξίζει. Τι κοροϊδία. Τι κοροϊδία. Ενώ στην πραγματικότητα σου λέει, εγώ ήθελα απλώ να πηδήξω, εσύ δεν μου κάθισες, Τώρα το ρίχνω επάνω σου ότι εσύ δεν είσαι ικανοποιημένη από εμένα. Όχι ότι εγώ δεν είμαι ικανοποιημένο που δεν μου κάθισες, Άρα σου εύχομαι και καλή συνέχεια και να είσαι και ευτυχισμένη γιατί το αξίζεις. Κοροϊδία. Ούτε τηλέφωνο με έπαιρνε, μόνο μηνύματα έστελνε στο Instagram και αυτά μόνο προτού βγούμε ραντεβού. Και λέω κι εγώ προτού βγείτε ραντεβού και απογοητευτεί. Ήθελε μόνο σεξ, ξεκάθαρα, άσχετο που λέει το ένα, το άλλο που το ρίχνει επάνω σου, που σου λέει εσύ πιέζεσαι, δεν θέλω να πιέζεσαι, το αξίζεις να έχεις ευτυχία. Τέτοιες μπλε, λιλά και φούξια. Μου γράφει η κοπέλα. Του είχα πει ότι αν δεν ενδιαφέρεται να μου το πει. <laughs> Παιδιά, sorry που γελάω, αλλά ζητάτε από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία διάθεση να επικοινωνήσουν, καμία διάθεση να είναι ειλικρινείς, να το πράξουν. Του είχα πει ότι αν δεν ενδιαφέρεται μπορεί να μου το πει και ότι πρέπει να είναι ειλικρινής και δεν παραξηγώ. Πάντως θέκλα μου είναι πονηρή. Εάν δεν είμαστε παρατηρητικοί χαμπάρι δεν παίρνουμε. Για <laughs> σωρή που γελάω. Γελάω και από νευρικότητα όχι για κοροϊδία προς τις κοπέλες οι οποίες νομίζουν ότι επειδή είναι οι ίδιε έντιμε και οι ίδιε ειλικρινεί, ότι είναι και οι άλλοι. Και προ τα κοπέλια δηλαδή. Γιατί αυτό το φαινόμενο δεν συμβαίνει μόνο από άνδρα προ γυναίκα, ούτε μόνο από άνδρα προ άνδρα. Συμβαίνει και από γυναίκα προ άνδρα και από γυναίκα προ γυναίκα. Στι ανθρώπινε σχέσει έχουμε γίνει όλο. Είναι του σου η κατάσταση. Και το νέκινγκ και το γκάζλαϊτινγκ και γενικότερο ψυχολογικός πόλεμος δίνει και παίρνει και στο φλερτ. Τη γράφω καιρό, νομίζω να βγάλω ένα βίντεο όπω τα παλιά, να χρησιμοποιήσω ανώνυμα τη συνομιλία μα. Μου λέει ναι, εννοείται. Το έχω συναντήσει σε πολλέ περιπτώσει. Συνέχεια το συναντώ και στενοχωριέμαι που αναγκάζομαι να κόβω τη γνωριμία και να καταλήγω απογοητευμένη. Αλλά δεν θέλω ψευτικέ σχέσει. Καλά κάνει και δεν θέλει ψευτικέ σχέσει. Καταλαβαίνω ότι στενοχωριέσαι όταν χτίζει ελπίδε με έναν άνθρωπο και μετά στην πορεία καταλαβαίνεις ότι ήταν φρούδες οι ελπίδες σου όλες, και ότι δεν ήταν αυτό που ήθελε να πιστέψεις ότι ήταν. Και σίγουρα απογοητεύεσαι κάθε φορά που ξεκινά κάτι και δεν προχωρά. Δεν θέλω ψεύτικες σχέσεις λες, όπως είμαι εγώ ειλικρινής άνθρωπος, απαιτώ και από τον άλλο το ίδιο και καλά κάνεις και να συνεχίσεις να απαιτείς. Αλλιώς ας κάτσω και μόνη μου κάποτε πιστεύω θα βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Το φλερτ είναι πολύ κουραστικό. Πάρα πολύ κουραστικό στις μέρες μας. Γιατί ακριβώς όπως και σε άλλες διαπροσωπικές σχέσεις, συναντούμε συνεχώς παλιόπαιδα. Ανθρώπους που είναι, θα λέγαμε στην καθολημιουργημένη, τσογλάνια ανθρώπους οι οποίοι προσποιούνται ότι είναι κάτι άλλο, προσποιούνται ότι θέλουν κάτι άλλο, προκειμένου να ξεγελάσουν το άλλο πρόσωπο και να τους δοθεί και να έχουν μια ωραία εμπειρία. Το έχω εξηγήσει και σε άλλα βίντεο, θα το εξηγήσω ξανά. Εάν σε μια γνωριμία πει ο ένας τον άλλο, εγώ ξέρεις, δεν έχω διάθεση για σχέση δεν έχω διάθεση να σε γνωρίσω ουσιαστικά. Εγώ έχω διάθεση μόνο να περάσω τέλεια. Έχω διάθεση μόνο να κάνουμε ένα τέλειο σεξάκι, να καβλαντίσουμε μερικές μέρες και μετά να συνεχίσω την πορεία μου και εσύ τη δικιά σου. Αν είμαστε έντιμοι και ειλικρινείς από την αρχή, το πιο πιθανόν είναι, ακόμη κι αν κάποιος θα δεχθεί να το κάνει, γιατί Κακά τα ψέματα, είναι πολλοί άνθρωποι που ψάχνουν μόνο για σεξ χωρίς δεσμεύσεις. Δηλαδή είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ε, προτιμούν να έχουν μόνο διασκέδαση χωρίς κόπο. Γιατί το να χτίσεις, να δημιουργήσεις και να διατηρήσεις μια αυθεντική σχέση θέλει κόπο. Και οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα είναι πνευματικά και συναισθηματικά τεμπέλιδες. Δεν θέλουν να κοπιάζουν. Θέλουν να έχουν μόνο ευχαρίστηση χωρίς να κοπιάσουν. Οπότε, αν και ο ένας και ο άλλος θέλουν μόνο να περάσουν ωραία, αν το πούν από την αρχή και συμφωνήσουν μόνο να περάσουν ωραία, το πιο πιθανόν το σεξάκι που να κάνουν να είναι ξενέρωτο και ντεκαβλέ. Γνωρίζουν οι ναρκισιστές, γνωρίζουν οι δόλοι και οι πονηροί και οι πουλοι άνθρωποι ότι θα είναι καλύτερο το σεξ αν το πρόσωπο με το οποίο θα συνουσιαστούν έχει ελπίδες, τρέφει προσδοκίες για τη δημιουργία μιας σχέσης και αρχίζει να τους ερωτεύεται. Το σεξ με έναν ερωτευμένο άνθρωπο είναι πολύ πιο θερμό, πολύ πιο ζεστό, πολύ πιο τρυφερό, πολύ πιο απολαυστικό από το σεξ με κάποιον ο οποίος μας βλέπει σαν ένα κομμάτι κρέας, όπως το βλέπουμε κι εμείς. Οπότε ναι, υπάρχουν ήπουλοι άνθρωποι, και άνδρες και γυναίκες οι οποίοι χρησιμοποιούν το φλερτ και τον dating για να παίρνουν αρκιστική τροφοδοσία, για να παίρνουν προσοχή και σημασία από άλλους ανθρώπους και για να αλλιεύουν την καλύτερη σεξουαλική εμπειρία που μπορεί να τους δώσει ο άλλος. Και ξαναλέω, η καλύτερη σεξουαλική εμπειρία επιτυγχάνεται όταν υπάρχει συνέστημα. Οπότε επίτηδες στην αρχή μιας γνωριμίας γράφουν μακροσκελή μηνύματα, φλερτάρουν, είναι ρομαντικοί, είναι ρομαντικέ, γιατί και γυναίκες γυναίκε το κάνουν αυτό. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιη. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαι εγώ γυναίκα θα θεωρήσω ότι μόνο οι άνδρε είναι παλιόπαιδα και ότι δεν έχει κορίτσια και γυναίκε που να είναι παλιόπαιδα επίση. Οπότε, επειδή θέλουν να έχουν μια γεμάτη εμπειρία, επειδή θέλουν να τονωθεί πολύ το εγώ του, ξεκινούν. Με μεγάλες υποσχέσεις, όχι ρητέ, άρρητε μεγάλε υποσχέσει, γιατί είναι διαφορετικό να γράψει κάποιο ή να πει Ενδιαφέρομαι σοβαρά να σε γνωρίσω. Ενδιαφέρομαι να δημιουργήσουμε μια υγιή σχέση. Είμαι διατεθειμένο, είμαι διατεθειμένη να περάσω από τα στάδια που θα συναντηθούμε, θα μιλήσουμε, θα ανταλλάξουμε απόψει, θα γελάσουμε, θα φάμε, θα πιούμε και όταν έρθει η ώρα θα γαμίσουμε. Και αν έρθει η ώρα θα γαμίσουμε. Και αν τα βρούμε θα γαμίσουμε. Και είναι εντελώς διαφορετικό να γράφει διάφορα έτσι ρομαντικά, φλεσταριστικά, πειραχτικά μηνύματα τα οποία να αφήνουν έτσι να υπονοείται ότι ενδιαφέρεται ουσιαστικά αλλά να μην ενδιαφέρεται ουσιαστικά. Και να μας ξεγελάει με τα μεγάλα λόγια ή τα τραγούδια που στέλνει τα καψούρικα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, χρειάζεται να το συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει πονηριά, να είμαστε προειδεασμένοι, να είμαστε προειδεασμένες και όταν ξεκινάμε μια καινούρια γνωριμία, να κάνουμε αυτές τις δύσκολες ερωτήσεις. Υπάρχει και σχετικό βίντεο για αυτό το θέμα, το οποίο θα το βάλω στην περιγραφή του βίντεο. Οι δύσκολες ερωτήσεις στην αρχή μιας γνωριμίας. Να τις κάνουμε πρωτού καν βρεθούμε από κοντά αυτές τις δύσκολες ερωτήσεις από τη στιγμή που κάποιος ξεκινάει να μας φλεφτάρει μέσα από τα social για να προλάβουμε να ταλαιπωρηθούμε αδίκως, για να προλάβουμε αυτή την απογοήτευση που λέει η κοπέλα ότι βιώνει κάθε φορά που βγαίνει μια, δύο, τρει φορές με κάποιον και επειδή δεν του κάθεται την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια και την αφήνει και με την απορία και το γυρίζει και πάνω της ότι αυτή ζητάει κάτι το παράδοξο και φαίνεται απελπισμένη και πιεστική κάνουμε τις δύσκολες ερωτήσεις από την αρχή. Σας το εγγυώμαι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που θα σας φλερτάρουν μέσα από τα social, άμα τους κάνετε ερωτήσεις του στυλ, τι ακριβώς θέλεις από μένα, τι επιδιώκεις. Θέλεις να κάνεις σχέση ή θες απλώς να καβλαντίσεις; τι είναι αυτό που θες. Αν αρχίσουμε να κάνουμε αυτές τις δύσκολες ερωτήσεις, ξαναλέω στην περιγραφή του βίντεο, θα βάλω και το link με το βίντεο για τις δύσκολες ερωτήσεις που κάνουμε στην αρχή μιας νέας γνωριμίας, αυτοί οι οποίοι είναι παίχτες και αυτοί οι οποίοι θέλουν απλώς να περάσουν καλά θα ενοχληθούν και μπορεί και να μας μπλοκάρουν και θα γλιτώσουμε, θα γλιτώσουμε το χρόνο που θα σπαταλήσουμε πάνω σε ανθρώπους που δεν αξίζουν την ενέργεια μας ούτε και το χρόνο μας. Επίσης, ακόμη και αν κάποιο καταφέρει να μας ξεγελάσει στο chat ή κάποια καταφέρει να μας ξεγελάσει στο chat, όταν βρεθούμε από κοντά παρατηρούμε πολύ προσεκτικά τη γλώσσα του σώματος του άλλου προσώπου, το πώς νιώθουμε στην παρουσία του άλλου προσώπου, αν νιώθουμε μια αυθεντικότητα από το βλέμμα του, από τον τρόπο με τον οποίο μας μιλάει, αν βλέπουμε μια ουσιαστική σοβαρότητα. Και όταν λέω ουσιαστική σοβαρότητα ενώ ότι μας κοιτάει ως έναν άνθρωπο, τον οποίο εκτιμά και θέλει να γνωρίσει με σεβασμό. Και αν βλέπουμε ότι η κουβέντα πηγαίνει συνεχώς στο σεξ, η προσπάθεια είναι για να προχωρήσει πολύ νωρίς στο πρώτο ραντεβού σε σεξουαλική επαφή ή στο δεύτερο ραντεβού σε σεξουαλική επαφή, ενώ υποτίθεται θέλει να γίνει μια ουσιαστική γνωριμία, τότε να αντιληφθούμε το εξής. Ότι κάποιος ο οποίος θέλει μόνο σεξ, αν του το δώσει, θα φύγει και αν δεν του το δώσει, πάλι θα φύγει. Φυσικά αυτό δεν είναι το μόνο προαπαιτούμενο για να δημιουργηθεί μια υγιή σχέση, γιατί υπάρχουν και τύποι οι οποίοι ε, θέλουν σχέση, αλλά ο τύπος της προσωπικότητας τους και ο χαρακτήρας τους είναι τέτοιο που δεν τους επιτρέπει να δημιουργήσουν μια υγιή σχέση, Μόνο μια ψυχοπαθολογική σχέση μπορούν να δημιουργήσουν. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Όμως προσοχή να μην χτίζουμε ελπίδες και ψευδεσίσεις προτού γνωρίσουμε αρκετά καλά έναν άνθρωπο. Και χρειάζεται χρόνος για να γνωρίσεις έναν άνθρωπο. Και αυτός ο οποίος θέλει αμέτη μου χαμέτη από την πρώτη στιγμή να ορμήξει στο σεξουαλικό κομμάτι και απογοητεύεται αν δεν προχωράει στο σεξουαλικό κομμάτι, ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι ειλικρινής για να μας πει για παράδειγμα «Ξέρεις βγήκαμε ένα ραντεβού, βγήκαμε δύο και δεν μου άρεσες». Δεν ήταν όπω περίμενα η χημεία μα. Δεν νιώθω ότι ταιριάζουμε ή εγώ θέλω μόνο να κάνω σεξ. Και εσύ δεν θε. Θε κάτι περισσότερο, εγώ όμω δεν θέλω κάτι περισσότερο. Χωρί να μα προσβάλλει, χωρί να μα μειώσει. Δεν είναι κακό να θέλει ένα άνθρωπο να δημιουργήσει μια υγιή σχέση, μια βαθιά αυθεντική σχέση με νόημα. Οι αυθεντικέ ανθρώπινε σχέσει, οι ουσιαστικέ συνδέσει με νόημα, είναι αυτέ που μα δίνουν και την ευτυχία. Τώρα ότι περισσότεροι άνθρωποι γύρω μας δεν ενδιαφέρονται για να εξελίξουν ούτε τη δική τους ζωή, ούτε να σεβαστούν τις ζωές των άλλων ανθρώπων και κοροϊδεύουν την αυθεντική επιθυμία που έχουν οι συνάνθρωποι τους για ουσιαστική σύνδεση, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και ορθή επειδή είναι η πλειονότητα και ότι επειδή κοροϊδεύουν τους ανθρώπους που θέλουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν ότι είναι όντως κάτι επονίδιστο και κάτι για το οποίο θα πρέπει να ντρεπόμαστε να θέλουμε να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε. Δεν είναι ντροπή ούτε για μια γυναίκα ούτε για έναν άνδρα να θέλει αυθεντικές σχέσεις στη ζωή του. Καθόλου δεν είναι ντροπή. Ούτε είναι ντροπή κάποιο να θέλει μόνο την ευχαρίστηση χωρίς τον κόπο, αλλά να έχει τα κότσια να του λέει. Και άμα το λέει, να παίρνει και τις απαντήσεις που η απάντηση είτε θα είναι και εγώ θέλω μόνο σεξ και ένα σεξ άνω στο αδιάφορο κάτω του μετρίου ή να λάβει μια απάντηση του ότι εγώ θέλω να δημιουργήσω αυθεντική σχέση και να βιώσω το σεξ μέσα σε μια αυθεντική σχέση οπότε έχουμε διαφορετικές επιθυμίες, θέλουμε διαφορετικά πράγματα και δεν ταιριάζουν. Κρίμα, 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 κρίμα που ζούμε σε αυτή την εποχή που ενώ υπάρχει τόσο μεγάλη ελευθερία και θα μπορούν σαν οι άνθρωποι να βιώνουν μεγάλη ευδαιμονία και όταν λέω μεγάλη ελευθερία ενώ ότι δεν ζούμε στις εποχές που για να κάνει σχέση έπρεπε να παντρευτείς ή έπρεπε μόνο μέσα από προξενιό να γνωρίσεις κάποιον σε άλλες εποχές όπου α, ούτε ο ερωτικός προσανατολισμός ενός ανθρώπου ήταν σεβαστός ούτε οι οποιασδήποτε άλλες προτιμήσεις και ενδιαφέροντα του Ζούμε σε αυτή την εποχή της ελευθερία. Κι όμως η πνευματική τεμπελιά, η ραθυμία και η μικροκαρδία και η μικροψυχία μεγάλου μέρους του πληθυσμού που έχει να αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας στερεί από την χαρά και την αυθεντικότητα της αγάπης. Ε, θυμάμαι τώρα ένα σχόλιο που έγραψε ένας τύπος ότι η κυρία Θέκλα τα παίρνετε όλα στον αρκισισμό και ξέρετε ε, εγώ όταν ήμουνα σίγκολ έβγαινα με κοπέλες οι οποίες α, με απέριπτα για τον ΑΒΓ λόγο ή δεν ήθελα να κάνω σχέση και δεν είναι όλα ζητήματα αρκισισμού. Όχι, είναι ζήτημα αρκισισμού είναι ζήτημα αναρκησισμού, να θέλω να καλύψω το σεξουαλικό μου κομμάτι, να θέλω να πάρω την αρχισιστική μου τροφοδοσία, να θέλω να χρησιμοποιήσω έναν άλλον άνθρωπο για να νιώσω εγώ ωραία, να τον κοροϊδέψω και να μην με νοιάζει αν θα τον απογοητεύσω ή αν θα τον πετάξω μετά σαν στημένη λεμονόκουπα. Επειδή ο αρκησιστής μπορεί να φτιάχνεται όταν θα του δώσει το καλό σεξ ο άνθρωπος που θα ξεγελάσει, αλλά δεν σκέφτεται καθόλου πώς θα νιώθει εκείνος ο άνθρωπος όταν θα αντιληφθεί μετά την κοροϊδία πως όλα αυτά ήταν για ένα σεξάκι. Δεν είναι κακό πράγμα το σεξ. Είναι υπέροχο πράγμα το σεξ. Αλλά το σεξ σε όλο του το μεγαλείο. Δυστυχώς ή ευτυχώς μπορούν να τα απολαύσουν μόνο οι άνθρωποι που κάνουν τον κόπο να χτίσουν υγιείς σχέσεις. No pain, no gain. Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές. Μπορεί η ψυχοπαθολογική έλξη. Δηλαδή ένα τέριασμα ατέριαστο να έχει υψηλή ερωτική ένταση στην αρχή, μακροπρόθεσμα όμως χαλάει η σεξουαλική ζωή. Και αυτό που έχει παρατηρηθεί και από μελέτε είναι ότι τα ζευγάρια τα οποία έχουν μια υγιή συντροφικότητα έχουν και καλύτερη σεξουαλική ζωή και μακροπρόθεσμα, όχι παροδικά. Αυτές ήταν οι απόψει μου. Αυτέ ήταν οι σκέψει μου. Δείτε στην περιγραφή του βίντεο του συνδέσμου για τα αντίστοιχα βίντεο που έχω αναφέρει και θα χαρώ στα σχολεία να διαβάσω και δικέ σα απόψει και δικέ σα εμπειρίε και γιατί όχι να δημιουργήσουμε και άλλο βίντεο μετά με τα δικά σα σχολεία. Σα χαιρετώ. Μην χάνετε την αυθεντικότητά σα επειδή κυκλοφορούν πολλά τσογλάνια και ψυχούλε εκεί έξω. Για. Yeah.